καύσωνας είναι δυνατός. Εντάξει, να κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι δύσκολο λίγο τώρα με τη ζέστη, αλλά εντάξει. Σε τι θερμοκρασίες δουλεύετε τώρα? Εδώ έχει τώρα 60 θερμοκρασίες, 60 βαθμούς, πιάνει το μεσημέρι. Είναι μία από τις δεκάδες κατηγορίες εργαζομένων που συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ακόμη και όταν για άλλους υπάρχει πρόβλεψη να σταματούν. Οι ψίστες σε σουβλατζίδικα και εστιατόρια είναι ίσως από τους πιο σκληρά εργαζόμενους αυτών των ημερών. Όταν ο καύσωνας δεν υπάρχει, καύσωνας είναι λίγο πιο ήπια τα πράγματα μέσα. Όταν υπάρχει ζέστη και έξω, μέσα διπλασιάζεται. Κάτω από τον ήλιο, ανάμεσα σε κόσμο που απολαμβάνει ένα δροσερό μπάνιο στη θάλασσα ή ένα παγωμένο ρόφημα, δουλεύουν οι σερβιτόροι που ακόμα και σήμερα υπό συνθήκες καύσωνα προσέφεραν αδιαμαρτύρητα τις υπηρεσίες τους, λαμβάνοντας πάντως τα μέτρα τους. Χρειάζονται οπωσδήποτε ένα καπελάκι, γυαλάκια ηλίου και οπωσδήποτε, ξέρετε, νερά να πίνει ο κόσμος και εμείς δηλαδή και οι πελάτες μας προτιμούν έτσι κρύους καφέδες, κρύα πιάτα και αρκετό νερό. Την ίδια ώρα και παρότι η Κρήτη θύμιζε σήμερα καμίνι, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα πιστοί στο καθήκον βρίσκονταν στους δρόμους. Είναι λίγο δύσκολα, τι να κάνουμε, θα βγει το μεροκάματο. Θα δουλεύετε μέχρι ποια ώρα? Κανονικά μέχρι το μεσημέρι, αλλά εντάξει, όλα καλά, υγεία να έχουμε. Οι υπάλληλοι της Δεδιστά στα Χανιά όχι μόνο ξεπέρασαν με καλή διάθεση τη δυσφορία που προκαλούν οι θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών, αλλά δούλεψαν με χαμόγελο για να είναι η πόλη καθαρή. Νερά, σκιά και όλα καλά. Καθαρισμός της πόλης πρέπει να γίνει. Πρέπει να είναι πάντα καθαρά. Κλεισμένοι μέσα σε ένα το πολύ δύο τετραγωνικά, οι περιπτερούχοι καλούνται να εξυπηρετήσουν τους πελάτες με όποιο κόστος. Είναι δύσκολα, τι να κάνουμε. Αναγκαστικά, ποιος θα κάτσει στο μαγαζί? Τι να κάνουμε. Κάποιο ανεμιστήρα, κλιματιστικό υπάρχει? Αλλά δεν το βάζω ακόμη, είναι νωρίς. Πιο μετά. Με ή χωρίς κλιματισμό, η δουλειά στο περίπτερο εν μέσω καύσωνα είναι σκληρή και επιβαρυντική για την υγεία. Μέσα έξω και τα ψυγεία και εγώ και η κοπέλα από πίσω έχουμε πάθει αναπνευστικά, γιατί από τη ζέστη, 40 βαθμοί, το σώμα, μπαίνουμε στα ψυγεία να τα γεμίσουμε και έχουμε πάθει πρόβλημα. Στους δρόμους βρέθηκαν σήμερα και οι οδηγοί ταξί, οι οποίοι πάντως παρά την αφόρητη ζέστη έχουν το προνόμιο να παρέχουν υπηρεσίες στις ιδανικές θερμοκρασίες του κλιματισμού. Είναι πολύ δύσκολες, γιατί δεν είμαστε στην κίνηση όλη μέρα να δουλεύει το air condition, όπως τώρα ας πούμε καθόμαστε αναγκαστικά στη ζέστη. Τι να κάνουμε έτσι, κάθε δουλειά έχει δυσκολίες. Συνηθισμένοι είμαστε, να την παλέψουμε, τι να κάνουμε, δεν γίνεται αλλιώς. Επειδή χρειάζεται λόγω της δουλειάς σας να μπαινοβγαίνετε, να φορτώνετε αποσκευές των πελατών, δεν είναι πιο δύσκολες συνθήκες αυτές τις μέρες? Δύσκολες είναι πάντα το καλοκαίρι. Δεν έχει κάποια διαφορά μεγάλη. Είτε 40 βαθμούς έχει, είτε 35, δεν αλλάζει κάτι. Μια συνήθεια είναι. Όπως και εσείς είστε στο δρόμο τώρα, με αυτή τη ζέστη, εγώ τουλάχιστον θα κάτσω σε μια σκιά. Εσείς τι θα κάνετε? Μια ζεστή μέρα. Τι να κάνουμε, υπομονή, νερά, όπως μπορούμε να τα καταφέρουμε. Είναι ανακουφιστικό το ότι μπαίνοντας στο ταξί τουλάχιστον υπάρχει κλιματισμός? Σίγουρα. Και για εμάς και για τον πελάτη. Οι ήρωες αυτών των ημερών είναι αναμφίβολα οι πυροσβέστες που δίνουν την πιο σκληρή μάχη στα μεγάλα πυρηνά μέτωπα σε όλη την επικράτεια.